Είμαι ο Σταύρος Καστρινάκης. Έγινε ένας ωραίος πρόλογος. Βασικά, αυτό που θα έλεγα είναι εν αρχή είμαι άνθρωπος. Εδώ, βέβαια, είμαι με μία άλλη δραστηριότητα, συγκεκριμένα στην Καλαμάτα. Αυτή του διοργανωτή, Διεθνών Event Ελεύθερης Κατάδυσης. Ελεύθερη κατάδυση εν τάχει είναι όλοι αυτοί οι παλαβοί που βουτάνε, κρατώντας την αναπνοή τους, προσπαθούν να πάνε όλο και πιο βαθιά. Αλλά αυτό το οποίο ήρθα να συζητήσουμε εδώ, έχει τίτλο «Εναλλακτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός». Βέβαια, από κάτω υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι. Η σημασία του στοιχείου άνθρωπος. Και εδώ, αυτό που θα δούμε είναι ότι ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι είναι ψέματα, είναι απλά η αφορμή για να είμαι εδώ. Αυτό που θέλω να δούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε μια άποψη, είναι πώς μια στάση που θα δούμε να υπάρχει από το πρώτο κομμάτι, μπορεί να την περάσουμε σε πάρα πολλά επίπεδα της ζωής μας. Ας ξεκινήσουμε όμως, λοιπόν, με το ψέμα, όπως είπαμε, που θα συζητήσουμε απόψε. Εναλλακτικός τουρισμός. Τι είναι? Συζητιέται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ της μόδας, γιατί σε σχέση με τον παλιό κλασικό τουρισμό, είναι κάτι καινούριο, οπότε όλο και θα πουλήσει. Τι είναι λοιπόν, το έκλεψα απευθείας από το Wikipedia. Εναλλακτικός τουρισμός, θεματικός τουρισμός, με απλά λόγια είναι κάποιος έρχεται να επισκεφθεί μια περιοχή με συγκεκριμένο στόχο. Δεν έρχεται απλά για να καθίσει στην παραλία της Καλαμάτας να λιαστεί και να κολυμπήσει. Έρχεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Σκοποί μπορεί να είναι αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, όπως είναι η δική μου ενασχόληση, μπορεί να είναι ιαματικός τουρισμός, το Λουτράκι ζει από αυτό εδώ και χρόνια, αγροτουρισμός, ιδέα που πάει να περάσει πολύ στην Ελλάδα, αν δουλεύει, ερωτηματικό, πολιτιστικός τουρισμός κτλ. Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα, μια και είδαμε το γενικό, να δούμε λίγο από πού ξεκινάω εγώ. Ας δούμε λοιπόν τον εναλλακτικό τουρισμό στα πλαίσια της ελεύθερης κατάδυσης. Για μένα είναι μια δραστηριότητα η οποία τρέχει από το 2008. Τότε ξεκίνησα να οργανώνω διεθνή event στην Ελλάδα με μια σειρά παγκοσμίων κυπέλων. Το τελευταίο θα γίνει το 2013, αρχή του καλοκαιριού, πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Καλαμάτας. Και λέω θα γίνει γιατί ήδη έχει κλειστεί τελείως. Οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή, έχει γίνει πρακτικά για μένα. Και μια σειρά παγκοσμίων πρωταθλημάτων, το πρώτο 2011 με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Καλαμάτα και το 2013 ξανά ανατέθηκε σε μένα να το οργανώσω πάλι στην Καλαμάτα, βάσει αυτών που είδαν να γίνονται. Οπότε αυτή είναι μια δική μου εκδοχή του ψέματος, το ξαναλέω, του εναλλακτικού τουρισμού που συζητάμε. Για να τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, για να αρχίσουμε να βάζουμε και λίγο μεγέθη του συγκεκριμένου, να το πούμε case study, της συγκεκριμένης περίπτωσης. Το 2011, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Καλαμάτα, είχαμε περίπου 170 αθλητές, αν θυμάμαι καλά 28 χώρες, περισσότεροι από 75 λοιπούς συνοδούς κτλ. Προσωπικό, ήταν στην πόλη για 25 μέρες, σχεδόν ένα μήνα. Και για αυτούς που θέλουν ακόμα πιο συγκεκριμένα και χειροπιαστά νούμερα, αν δούμε τα οικονομικά ωφέλη, αυτό το οποίο μπορούσαμε να μετρήσουμε, γιατί είναι άνθρωποι, είναι διαμονή, είναι διατροφή, τα ωφέλη στην πόλη από διαμονή και διατροφή ήταν περισσότερα από 250.000 ευρώ. Αυτό είναι μόνο το κομμάτι διαμονή και διατροφή, δεν είναι τίποτα άλλο. Βέβαια, υπήρχαν και άλλα ωφέλη, πέραν αυτού που είχαμε κανονίσει εμείς, όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, κτέλ, ταξί, εμπορικές επιχειρήσεις, οικονομικά ωφέλη άμεσα μετρήσιμα, με ένα μεγάλο ερωτηματικό, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πόσο ήταν. Και υπάρχει βέβαια και το κομμάτι της προβολής της πόλης. Υπήρχε προβολή σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κάλυψαν το γεγονός, ακούστηκε το όνομα. Αυτό φυσικά είναι άγνωστο νούμερο, πολύ δύσκολο να του βάλουμε συγκεκριμένη αξία, αλλά έχει σίγουρα πολύ μεγάλη αξία σε όλα τα επίπεδα.
Αλλά, να συνεχίσουμε με τον εναλλακτικό τουρισμό, ποια είναι η σημασία όλων αυτών σήμερα. Καταρχήν, στην περίοδο που ζούμε της κρίσης, ο τουριστικός τομέας είναι, ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ομιλία, είναι πάρα πολύ εύκολο για μας. Γιατί υπάρχει ήδη υποδομή. Δεν χρειάζεται κάτι περίεργο. Δεν είναι η τεράστια πετρελοβιομηχανία που θα έχουμε στα νότια της Κρήτης, η οποία ίσως σε 15 χρόνια, αν υπάρχει, να αποδώσει. Δεν είναι θα φτιάξουμε αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Επίσης, επειδή ήδη υπάρχουν, δίνουν δυνατότητα για πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα ωφέλη. Με σωστή προσέγγιση, είναι κάτι το οποίο σε 1 με 5 χρόνια μπορεί άνετα να έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αλλά, τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πλέον έχει αλλάξει σημαντικά η νοοτροπία των ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν. Αυτό το οποίο προσπαθούσε και αρχικά πουλούσε η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια, θάλασσα, ήλιο και τα γόρη μου, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει γιατί πλέον δεν είναι η δεκαετία του 80 και γιατί πλέον δεν μιλάμε για τουρίστες. Πλέον μιλάμε για ταξιδιώτες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζητάν κάτι παραπάνω. Οπότε, για να δουλέψει, τι χρειάζεται. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε τη συμπεριφορά μας απέναντι στον ταξιδιώτη. Το οποίο μας πάει σε τι? Μας πάει σε ένα συγκεκριμένο όραμα. Μας πάει σε μια ιδέα, το τι θέλω, πώς θα καταφέρω να πιάσω τον άλλον από το χέρι και να έρθει εδώ. Πάλι το κολλάμε με το ψέμα του εναλλακτικού τουρισμού. Θα τον πιάσω από το χέρι, γιατί, για να έρθει να κάνει ελεύθερη κατάδυση στην Καλαμάτα. Όχι γιατί έχουμε Greek salad. Αυτό έχει τελειώσει. Επίσης, αυτό που θα ζητήσει ο ταξιδιώτης είναι την ανθρώπινη επαφή. Είναι η επαφή που θα έχει με τον ντόπιο, με τον άνθρωπο που θα συναντήσει, που αυτή θα του χαρακτηρίσει την εμπειρία που έχει για τον τόπο. Θα είναι η γιαγιά που θα του φτιάξει καφέ στο χωριουδάκι. Δεν είναι τα ωραία τοπία. Αυτά τα βρίσκει πολύ πιο εύκολα στο ίντερνετ, χωρίς να φάει πάρα πολύ ζόρι να φτάσει εδώ. Οπότε, εγώ προσπαθώντας να τον πάρω από το χέρι και να τον φέρω εδώ, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να δώσω τον εαυτό μου, τον πραγματικό μου εαυτό. Το οποίο βέβαια σημαίνει ότι μια προσέγγιση σε αυτό το τομέα του εναλλακτικού τουρισμού της δουλειάς 9 με 5 έχει πεθάνει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι η ζωή σου. Να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να είναι συνέχεια. Αλλά, όπως είπαμε, τον εναλλακτικό τουρισμό, τον καταδυτικό τουρισμό, το δικό μου κομμάτι, το έβαλα απλά σαν αρχή. Είναι το ψέμα. Ο λόγος που τα συζητάμε είναι ότι όλα αυτά τα όμορφα παγκόσμια πρωταθλήματα, 5 χρόνια παγκόσμια κύπελα κτλ. Κτλ. Έχει όμορφο μπανεράκι από κάτω. Είναι ένα όραμα. Το οποίο ακολούθησε πολλή δουλειά. Αλλά είναι ενός. Δεν με απασχολεί καθόλου να ακούσω μπράβο. Έχει γίνει, έχει τελειώσει, είναι η ζωή μου. Δεν με απασχολούν τα 15 λεπτά δημοσιότητας. Αυτά τα έχω όταν ήμουν 8 χρονών. Αυτό το οποίο με νοιάζει το πώς αυτή η ιδέα της σημασίας του οράματος και της δουλειάς που πρέπει να γίνει, μπορεί να την πάρουμε και να την εφαρμόσουμε σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Όχι μόνο στο ψέμα του καταδυτικού τουρισμού. Και για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, ένα γνωμικό, το οποίο κάπου υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά το βρήκα συγκεκριμένα πριν μερικά χρόνια. Σας το έχω στην αυθεντική αγγλική έκδοση. Το έχω αμέσως μετά, θα το δούμε και στα ελληνικά. Και είναι από τον Thomas Edward Lawrence, το Lawrence Αραβίας, πραγματικό πρόσωπο. Το οποίο στα ελληνικά, με απλά λόγια, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται, αλλά δεν ονειρεύονται το ίδιο.
Κάποιοι άνθρωποι ονειρεύονται με κλειστά τα μάτια στον ύπνο τους, οι οποίοι συνήθως ξυπνάνε για να δουν ότι τα όνειρά τους δεν υπάρχουν. Τα όνειρά τους ήταν απλά κάτι το οποίο χάθηκε μαζί με τη νύχτα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ονειρεύονται και ονειρεύονται τη μέρα, με τα μάτια ανοιχτά. Και αυτοί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Γιατί μπορεί αυτά τα όνειρα να τα δουλέψουν και να τα κάνουν πραγματικότητα. Οπότε, στο ψέμα του εναλλακτικού τουρισμού, για να γίνει πιο ευρύ, η ιδέα ονειρευτείτε με τα μάτια ανοιχτά, ειδικά σε τέτοιες εποχές, σε κάθε δραστηριότητα και στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο απαιτεί θάρρος. Δεν είναι η εύκολη λύση. Το να αποκτήσεις ένα όραμα το οποίο σε βγάζει από την πεπατημένη δεν είναι η εύκολη λύση. Γιατί ένα όραμα δεν είναι ότι ανοίγω ένα καφέ δίπλα σε όλα τα άλλα καφέ γιατί τα καφέ δουλεύουν. Ένα όραμα σε πάει παραπέρα. Και αυτό απαιτεί θάρρος. Και μετά απαιτεί σκληρή δουλειά. Δεν το έχουμε μάθει, αρχίζουμε να το μαθαίνουμε. Αλλά αν συνδυαστούν αυτά τα δύο είναι πολύ ωραίο. Βέβαια θα υπάρχει αποτυχία. Θα αποτύχουμε, θα φάμε σφαλιάρα και θα ξανασταθούμε στα πόδια μας. Και μετά θα ξαναονειρευτούμε. Γιατί αν πάρουμε το ψέμα του καταδυτικού τουρισμού που δουλεύει, ίσως δεν είναι τόσο ψέμα, και το γενικεύσουμε και δούμε ένα όραμα μαζί με σκληρή δουλειά, μπορεί να δουλέψει σε οτιδήποτε τομέα. Αυτά τα ολίγα είχα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ.